Σήμερα έχουμε μπόλιασμα στο μυλοπόταμο μιας σικιάς. Παίρνουμε λοιπόν το σάρακα και πάμε σε μια σικιά που θέλουμε να την κεντρήσουμε και κόμε τον καλύτερο κορμό όπως το ρίσε πάει. Κος μέχρι να το ρίξει κάτω. Και να έχεις τσαμέντες να μην σε πλακώσει σπάει κεφαλή σου. Λοιπόν, τον εκκόστανε βάζει στην πάντα, αφήνεις χάμε το σάρακα και το καθαρίζεις μια λίγα με τα χέρια σου και τα κέρνεις ένα αιτσίωνα το πράγμα που θεωρείται να έπαε, να του βάλουμε μπηχτά κλωναράκια του της σικιάς που έχουμε επιλέξει. Πιάνομαι και το δένομαι, τούτο δεν θα βάλουν οι παλιοί, αλλά εγώ δεν βάλω εγώ τον, εγώ θα βάλω ταινία ηλεκτρολογική που δένω και στα καλώδια, το εγώ ηλεκτρολόγος και κατέω και χρησιμοποιώ την ηλεκτρολογική ταινία και θα βάλω καλιά ταινία τη μονό σου, θα το σφίξω και του βάλω πολύ πολύ ταινία, το σφίξω όπως σε βάλανε στο κοπηλίο της πούσας και κεφαλέστονε στο χωριό. Προσέχω να βάλω την ταινία που χρειάζεται και από ό,τι παίρνω μετά τα μπόλια για το ανοίγω λίγο με το μαχαίρι το κριτικό που έχει και μαντινάδα, το σταυρώνω βέβαια, την ίδια όλοι μπορεί να το ξεράμουν, ξέρω ότι τον καφά μου γιατί με πιάει φαγούρα από το σικιά στο πιάει. Κόβω με τα φιλαράκια, το κόμελο ξά, από μια μπάντα είναι η καρδιά του κλαδού και από την άλλη μπάντα είναι το φύλλο. Το φύλλο πάει προς το φύλλο και η καρδιά προς την καρδιά, δηλαδή η πλάτη του φύλλου ακουμπά στο άλλο φύλλο. Για, έτσι θεωρείς. Κάτσε μου είχα στο μαχαιράκι, το βάζω καλιά στην μπούκα μου. Το σπρώχνω να πάει στον πάτο και από ό,τι πιάνω και το άλλο να του βάλω πάει δυο. Κόγω τα φιλαράκια για να μην του βαραίνω φορτίο τους χυμούς, τσιχυμούν να τσιπάρει ο κορμός, να μην τσιπάρει το φύλλο και το ξύλο το κάνω με μυτερό. Στην κάτω πάντα είναι κοφτερό και θα βάλω, μην είπαμε, ναι. Θα βάλουμε το φύλλο προς το φύλλο, θα πόξω πάντα και προς το κέντρο θα πάει το ξύλο. Τα ανοίγουμε λίγο, του κάνουμε τόπο και τον πικαθιάζομαι να μπει όλο το κοψίδι μέσα. Δεν είναι και επιστήμη, όλη προσοχή θέλει και να μην έχει υπομονή. Κάτσα βάλω το μαχαίρι του καρφό σου πάει να μην το χάσω. Λοιπόν, μπορείτε πως το κάνω. Έτσι θα το κάνετε κι εσείς. Δεν θα κάνετε το καφενείο και αξανείο ή στον άλλο. Θα κάνετε το πράγμα, δεν είναι πράγμα. Δεν είναι και επιστήμη. Έτοιμο είναι. Λοιπόν, έχω μια άλλη υφή που μου την έχει δώσει ο γεωπόνος και έχει ορμόνες και στεγανοποιεί κιόλας να μην το καίει ο ήλιος και να μην το βρέχει η βροχή να μου σαπίσει το δέντρο. Δηλαδή είναι μονωτικό. Πώς βάζεις την ταράτσα του σπιθιού, τη μονωτική, τον κουβά που σου δίνουν το πλαστικό για να μην βάλει το χειμώνα το νερό. Για τούτο να τα ανοίξουμε και το πασαλίβουμε από πάνω που έχει και ορμόνες με το μαχαίρι. Με το μαχαίρι παίρνω με το μαχαίρι και βάζουμε την αλυφή που είναι σαν το μονωτικό που βάλουμε στις ταράτσες να μην στάζει το χειμώνα. Για να μην ξεράνει το δέντρο ο ήλιος, αλλά να μην το ξεσαπίσει και η βροχή, η παντέλη βροχή τα κάνει και βρέχει. Έπαντα ο καλύτερος καιρός που να κάνει τη δουλειά του, τι να είναι, Απρίλο-Μάης.
Καλά, αλλά ο πιο καλός είναι να πληρωμάζει και αν δεν σου σφάλει αμάτι. Το λέτε πως το κάνω, γεια, έτσι θα το κάνετε κι εσείς. Και αν περιμένετε να σας φέρνει άλλη έτοιμο, γεια, πράγμα δεν είναι. Λοιπόν, απίστο τελειώσαμε, ναι. Φορείτε το. Απίστο τελειώσαμε, ναι. Θα παίξουμε μια κοντιλιά, να περάσει η ώρα, γεια, Το μονόνο για να του βάλω και μια ωραία χώμα από πάνω, έτσι από το έβαλε και η γιαγιά μου και το έβαλε και ο αγαθός από το γαράζο και ο Παντουρογιώρης έβαλε παλιά, βάλανε κοπριά ή χώμα από πάνω, εγώ θα βάλω. Την αγυφή έβαλα και θα βάλω και μια ωραία χώμα. Αυτό πρέπει να προσέξετε είναι να μην ξεχάσετε τα εργαλεία μετά και φύγετε και τα παρτίσκια στο χωράφι. Το μαχαίρι, την ταινία, το σάρακα, αν τα πάρετε να φύγετε, μην τα ξεχάσετε παέ. Και μετά κόψτε ούλα και γύρω τα κλαδιά που πειράζουν και από χάμε το χαμολόι θα κόψει και από τη ρίζα ό,τι έχουν φυτρώξει από να μην καταστρέψετε το δεντρό τελείως. Να το έχετε και του χρόνου να του μολιάσετε κι άλλα. Λοιπόν, άντε, καλή επιτυχία, να έχουμε τα σικαλάκια να τα φάμε μαζί, πάει την κεντρήσαμε, ναι. Εκείνα τη σικιά που κάνει τα σίκα, την Ιταλικιά από διάλπινε λένε. Όταν θα φυτρώξω, όταν θα μεγαλώσω τα σίκα που θα κάνει θα τα φωτογραφίσουμε. Λοιπόν, κόβω εδώ, κάνω ακόμη την ίδια δουλειά και ας άλλο ένα κλαδί. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχουμε, ναι. Έπαιρα το άλλο δέντρο που κόβω, θα κάνω πάλι την ίδια δουλειά. Λοιπόν, όπως μας ειδοποιούν από το κοντρόλ, κάνουμε διακοπή και βάζουμε και διαφημίσεις. Μόνο καλό βράδυ και όλα να πηγαίνουν καλά. Πάει εδώ τώρα το δέντρο που πάμε να πέσαν πρακόσιμο να πάω στο γύρο. Έτσι τα κεντρίζω εμείς τα δέντρα στον Μυλοπόταμο. Έτσι θα το κάνετε κι εσείς αντί να κάνετε στο καφενείο και να παίζετε δηλωτή. Μόνο καλό βράδυ. Εγώ θα συνεχίσω πάει, την ίδια δουλειά θα κάνω, μόνο γεια σας, καλό βράδυ, γεια. Γεια, θωρείς. Έκοψα πάλι με το σάρακα και ετοιμάζω να κάνω μια δουλειά και έπαε. Εγώ θα πεις τελειώσω, θα πάω παίξω με τον Ηλία μια κοντιλιά, μόνο στη συνέχεια θα ακούσετε τι παίζω, θα δείτε την κοντιλιά που θα παίξω, θα μην κάθομαι πάει όλη νύχτα, θα σάσω ό,τι είναι να σάσω και μετά τα άλλα θα τα δείτε στο αυτό. Στη συνέχεια της οθόνης.